Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε ο Γιώργος Ασαριωτάκης, ο άνθρωπος που θεσμοθέτησε τα καλλιστεία στην Κρήτη, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του. Ένας άνθρωπος που πέραν των άλλων υπήρξε σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και ταινιών, μεταλαμπαδεύοντας στοιχεία της τέχνης και του θεάματος στην Κρήτη από τη δεκαετία του 60 και για πολλά έτη στη συνέχεια, αναβαθμίζοντας, θα μπορούσε να πει κανείς, την πολιτιστική ζωή του νησιού. Ο Ηρακλειώτης Γιώργος Ασαριωτάκης διοργάνωσε για πρώτη φορά το 1979 στην Κρήτη τον Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς Μης Κρήτη. Ο διαγωνισμός αυτός έγινε θεσμός, τον οποίο και η τηλεόραση της Κρήτη TV συμπεριέλαβε από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της στις παραγωγές της. Ήταν ο άνθρωπος που σε ηλικία 18 ετών και παράλληλα με τις σπουδές του εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη δίπλα σε γνωστά ονόματα της εποχής: Γκρέκ Τάλας, Δαλιανίδης, Ζιλντα Σεν, Μελίνα Μερκούρη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μπάρκουλης, Γιονάκης, Ορέστης Αυλονίτης, Ρίζος και πολλοί άλλοι. Ταπεινός και ανήσυχος, σε ηλικία 26 ετών γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Καπετάν Μιχάλης», το οποίο τον έκανε και γνωστό στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Με τη βοήθεια του περιοδικού «Εικόνες» το 1968 οργανώνει στην παραλία των Ματάλων το Παγκόσμιο Συνέδριο Χίπης, με αποτέλεσμα η περιοχή να προβληθεί από όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει γράψει επίσης το μυθιστόρημα «Documento Dachau», με το αρχείο του να παραμένει γεμάτο από ανέκδοτα, ποίηματα και λογοτεχνικά δοκίμια. Υπό τη δική του διεύθυνση, νυχτερινά καταστήματα άφησαν κυριολεκτικά εποχή στη νύχτα του Ηρακλείου, όπως αυτό του θερινού Ζορμπά, όπου εμφανίζονται μερικά από τα διασημότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, το Hermes Club στο ομώνυμο ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου, το Malia by Night στα Μάλια και το Sirines Club εντός του ξενοδοχείου Sirines. Είχε παντρευτεί δύο φορές με τη Βούλα Καψαλάκη, με την οποία απέκτησε μία κόρη, την Άννα, και με τη Δέσποινα Τριανταφύλου, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Γιώργο και τον Λάμπρο. Ένας σπουδαίος άνθρωπος με σημαντική προσφορά στον τόπο του, ο Γιώργος Ασαριωτάκης, με την απώλειά του σκόρπισε τη θλίψη όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και σε όλους όσους τον γνώριζαν.